Επειδή εμπλεκόμαστε πολλοί φορείς και πολλές υπηρεσίες σε αυτή τη διαδικασία, και εγώ θα έλεγα και όλοι οι πολίτες, και όχι μόνο οι φορείς και υπηρεσίες, συντονιστήκαμε εν ώψη του καιρού, όπως φαίνεται θα είναι δρυμής. Οπότε μας είπε και ο Μητρολόγος εδώ, ο κ. Λέκας, ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει μπορεί και τρεις μέρες. Επομένως, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εμείς έχουμε αρμοδιότητα να έχουμε ανοιχτούς το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και βέβαια να βοηθήσουμε και κάποιους δήμους και ορεινές κοινότητες οι οποίες δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν τα μηχανήματα που απαιτούνται, σφακιά για παράδειγμα και άλλοι. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Από την άλλη πλευρά, ενημερώσαμε τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και πρέπει να μετακινηθούν για λόγους που δεν σηκώναν πολύ, πρόβλημα υγείας, για θεραπεία, είτε αυτό λέγεται αιμοκάθαρση ή δεν ξέρω τι άλλο. Αφενός να το δηλώσουν για να τους ξέρουμε, γνωρίζουμε ορισμένους, αλλά δεν είναι σίγουρο τους ξέρουμε όλους. Όταν βρίσκονται δηλαδή σε περιοχές που σε μεγάλη ψώματα και πρέπει να μεταφερθούν. Και εγώ προτρέπω, αν μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κατεβούν εγκύτερα, δηλαδή στο νοσοκομείο, που να μην έχουν θέματα με τη μετακίνησή τους. Ένα ζήτημα είναι ότι οι μετακινήσεις προς τα ορεινά θα πρέπει να μην περνάνε στα πρωτόκυρα μηχανημάτων, όπως γίνεται κάθε φορά, να απολαύσουν το χιόνι και να κλείνουν το δρόμο. Καλό θα είναι λοιπόν να έχουν αλυσίδες, όπως ο νόμος το προβλέπει ούτως ή άλλως, και πρέπει να έχουν αλυσίδες όταν ανεβαίνουν σε αυτά τα μέρη. Σημαντικό και αυτό. Δεύτερον, όσοι είναι κτηνοτρόφοι, επειδή αν είναι μεγάλη χιονόπτωση, υποχρεωτικά έχει προτεραιότητα να αφιερώσουμε το οδικό δίκτυο και τους οικισμούς, τους ανθρώπους μπορούν να βγουν να πάνε κάπου. Και στη συνέχεια ελευθερώνουμε τους δρόμους για τα μαντρία και τα κοπάδια τους, να φροντίσουν να έχουν τροφές παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να χρειαστεί να μείνουν και δύο και τρεις και τέσσερις μέρες αποκλεισμένοι. Και γενικότερα, τα σχολεία είναι ένα θέμα. Από ό,τι φαίνεται, μας διαβεβαίωσε ότι, γιατί κάποια στιγμή δεν ήταν σίγουροι αν οι χιονόπτες κατέβαιναν πολύ χαμηλά. Μιλάγανε, λέει, για τα αστικά κέντρα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Επομένως, γιατί να αποκλείσουμε από τη μάθηση ένα ποσοστό 90-95% των παιδιών, των καθηγητών, για να δημιουργηθεί μια μεγάλη ανομαλία και στους γονείς και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, αύριο θα είμαστε πιο διακριμένοι. Τα σχολιά, λέμε, έχουμε αυτή τη στιγμή, η τάση είναι να μείνουν ανοιχτά. Και απλά τα παιδιά τα οποία μαζεύονται από περιοχές μεγάλη ψωμέτρου, ορεινά και μυρωνά, όπου μπορεί να κινδυνεύσουν κατά τη μεταφορά τους ή οι δρόμοι δεν το επιτρέπουν, τα παιδιά αυτά να μην πάνε σχολείο. Χωρίς επιπτώσεις για αυτά, βέβαια, και ας ρωτήσουν στα σχολιά να δούμε πώς θα καλύψουν λίγο για τα παιδιά αυτά του γενικού. Πόσες εργολαβίες είμαστε, έχουμε τα μηχανήματα που χρειάζονται? Έχουμε πάρα πολλά μηχανήματα, και τα δικά μας, αλλά και έχουμε ενεργοποιήσει μνημόνια και στις εργολαβίες που έχουμε σε όλο το νομό αυτή τη στιγμή. Απλωμένες, όπως έχουμε λοιπόν ένα στόλο μηχανημάτων, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να είναι στον ομαλό, αντιλαμβάνεστε, γιατί μετά θέλουμε άλλα μηχανήματα να ξεγιονίσουν για να πάει ο κινητής, είναι χαμηλά. Επομένως, όλοι θα ξέρουν ότι δεν θα περιμένουν μόλις ξεγιονίσει την πρώτη ώρα να απελευθερωθούν, να έχουν λίγη υπομονή. Γιατί το παρακολουθούμε και αυτό το φαινόμενο. Να το βλέπουμε και ξυπνάνε και έχει ξεγιονίσει, θέλουν την ίδια ώρα. Τα μηχανήματα λοιπόν για λόγους ασφαλείας παραμένουν σε χαμηλές περιοχές που να μπορούν να πάνε οι χειριστές να τα πάρουν, και μετά στη συνέχεια θα δουλεύουν όλη μέρα. Όχι νύχτα. Τις νύχτες πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί. Και επίσης αυτά που έχουν πει κατά καιρούς, ότι θα κάνει και βροχές από ό,τι μας είπαν αύριο έντονες. Επομένως μπορεί να έχουμε και φαινόμενα κατολιστήσεων. Πρέπει να είναι προσεκτικοί όποιοι κυκλοφορούν στο ειδικό δίκτυο και ειδικά σε περιοχές που έχουμε αρκετές κατολιστήσεις. Ότι μπορεί στην επόμενη στροφή που θα διασχίσουν να βρουν μπροστά τους πέτρες και βεβράχια. Οπότε πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί.